Μέρα με την ημέρα αυξάνονται οι ποινικέ υποθέσει που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων σε βάρο του κοινοτάρχη κάτω πύργου τη σύμφωνα με την εφημερίδα Αλήθεια. Στο επαρχιακό δικαστήριο Ρευκοσία βρίσκονται υπό εκδίκαση τρει υποθέσει, ενώ τουλάχιστον τέσσερι υποθέσει διερευνώνται από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, υπό εκδίκαση βρίσκονται οι υποθέσει. Υπερτιμολόγηση εργασιών και υλικών για έργο στο κημητήριο κόστου 80.000 ευρώ. Κατασκευή τριών παρατηρητηρίων αποχωσιστών στην παραλία, αγορά φουσκοντή βάρκα και απεινιδωτή, χωρί διεξαγωγή προσφορών. Με φουσκωμένα τιμολόγια. Κατάχρηση εξουσία για έργα εξοραϊσμού στο λιμανάκι κάτω πύργου με υπερβολική χρέωση. Ο διασυρμό ξεκίνησε εδώ πριν τρία χρόνια. Δεν είναι κάτι νέο. Είναι μια ομάδα η οποία έχασαν τι εκλογέ, που επηρεάζουν τα άμεσα τα συμφέροντα του. Ομάδα, διότι... συγχωριανό σα. Συγχωριανό, ναι. ναι. Ναι, μάλιστα. Ε, Ευτυχώ ε, πολύ μικρό. Γιατί εγώ εκλέγηκα, κύριε Νικήτο, όπω ξέρετε, με το 54%. Ωραία, ανεξαρτήτω το ποιο έκανε τι κατηγορίε. Ισχύουν όλα αυτά που σα καταλογίζουν. Δεν αναρτηθέστερο και θα σα εξηγήσω. Μεταξύ αυτών που διαρευνούνται από την αστυνομία περιλαμβάνεται και η πληρωμή χρηματικού ποσού από το Κοινοτικό Συμβούλιο στον Κοινοτάρχη για υπηρεσίε ευεξία, τα γνωστά SPA, τι οποίε φέρεται να έτυχε στη Ρουμανία. Βεβαίω, επίγαμε σεμινάριο όλοι οι Κοινοτάρχε τη Κύπρου. Σύνολον, εκείνη την φορά ήταν 62 ή 65 Κοινοτάρχε από όλη την Κύπρο. Και όλοι το οι Κοινοτάρχε χρέωσαν σεμινάριο... το, Οπότε... το ΣΠΑ που έκαναν ε, στο Κοινοτικό του Συμβούλιο. Μα δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Αν δεν συνέβαινε. Ναι. Όχι. Αυτά είναι έξοδα διαμονή των ξενοδοχείων που μα φιλοξενούσε. Ο Υπουργό Εσωτερικών με επιστολή του ζητεί από τον Κοινοτάρχη να απέχει τον καθηκόντων του μέχρι την πλήρη διερεύνηση και κατάληξη των ερευνών, χωρί να προκαταλαμβάνει κανεί το όποιο τελικό αποτέλεσμα. Μετά λοιπόν από την καταρχήν έρευνα που έκαμε ο εσωτερικό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπόθεση έλαβε η αστυνομία. Είναι για πολλά θέματα και θεωρώ σκόπι μόνο ότι δεν πρέπει να επισέλθουμε τώρα στη λεπτομέρεια για ποια ακριβώ θέματα διερευνάται. Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται η εφημερίδα Αλήθεια, οι ανακριτέ την περασμένη Παρασκευή παρέλαβαν από τα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου 60 φακέλου με διάφορα έγγραφα, τα οποία θα τεθούν στο μικροσκόπιο.